Μουλάωρος. Τα chocolate chip cookies μας τώρα και Χριστούγεννα χωρίς chocolate chip cookies με καρύδια δεν γίνεται. Οπότε πάμε στην πάρα πολύ εύκολη εκτέλεση και βασικά η συνταγή τώρα που χρησιμοποιώ αυτή είναι η κλασική μου συνταγή που ξέρω ότι πάντα πετυχαίνει για cookies, γιατί αν είσαστε από αυτούς που με παρακαλουθάτε συχνά θα ξέρετε ότι αυτό το combination, combo που φτιάχνω με cookies είναι αυτό που χρησιμοποιώ κάθε φορά, γιατί είναι η συνταγή στην οποία μπορώ να βασιστώ. Οπότε πάμε τώρα να τη φτιάξουμε μέσα στο πολυμίξερ, γιατί στο πολυμίξερ θα φτιάξουμε τα cookies μας. Πάμε να ρίξουμε το αλεύρι μας. Ζάχαρη. Έναν αυγό. Πολύ σημαντικό υλικό, το σπράι μας, γιατί είναι η υφή του σπράι που κάνει αυτά τα cookies αμερικάνικα, όπως πρέπει να είναι. Άρα μέσα το σπράι στο πολυμίξερ μας. Επόμενο υλικό, βανίλια, και χρησιμοποιούμε εκχύλισμα βανίλιας. Γιατί όπως ξέρετε πάντα το προτιμώ. Baking powder, έναν καλά γεμάτο κουταλάκι μέσα και αυτό. Και αυτά είναι τα υλικά μας. Πάνε όλα τώρα να λεστούν μαζί. Και θα έχουμε μία πάρα πολύ εύχριστη και εύκολη ζύμη. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Οπότε μέσα στον μπολ τη ρίχνω. Τώρα πρέπει να ρίξω μέσα τα chocolate chips μας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι σοκολάτα θέλετε. Αυτά είναι τα drops σοκολάτα, τα οποία έτσι πάω να ανακατέψω λίγο. Εντάξει, ξέρετε, καμιά φορά να σπρίζουν τα drops της σοκολάτας, μην ανησυχείτε, δεν σημαίνει ότι έχει κάτι η σοκολάτα. Είναι μια χαρά, γιατί τώρα που θα μπουν στο φούρνο και θα ψηθούν, μια χαρά θα είναι. Άρα μέσα τα drops, ή αν θέλετε μπορείτε να βάλετε κομμάτια πιο μεγάλα σοκολάτας. Εγώ θα βάλω και από τα δύο σήμερα, για να έχουμε και μικρά και μεγάλα. Και τα καρύδια μας, τα οποία συστήνω να τα αφήσετε έτσι σε μεγάλα κομμάτια. Για να τα νιώθετε, μην τα ψιλοκόψετε, γιατί είναι κρίμα. Είναι ωραία να τα νιώθουμε έτσι μεγάλα μέσα στα cookies. Έναν ανακάτεμα. Επίσης, να σας πω ότι δεν τα βάλαμε αυτά μέσα στο πολυμίξερ, γιατί αν έμπαιναν μέσα στο πολυμίξερ θα είχαν θρηματιστεί μέσα στο μείγμα και δεν θέλουμε αυτό. Οπότε, έτοιμοι τώρα να τα πλάσουμε, να τα βάλουμε στο φούρνο. Για να τα ψήσουμε, χρησιμοποιούμε μία λαμαρίνα φούρνου, την οποία στρώνουμε με λαδόχαρτο. Και για ευκολία, όπως πάντα, και εσείς που με παρακολουθάτε, σίγουρα θα με είδατε να κάνω ξανά αυτόν τον κόλπο. Παίρνουμε το μείγμα των cookies, το εφαρμόζουμε πάνω στο σκούπ αυτόν του παγωτού, το βγάζουμε και τοποθετούμε στη λαμαρίνα, πιέζοντας έτσι και λίγο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ωραία επαγγελματικά σε όψη cookies, τα οποία θα είναι όλα το ίδιο μέγεθος, οπότε αυτή η μόλα είναι πολύ βολική. Τα cookies μας είναι έτοιμα τώρα να πάνε στο φούρνο. Αλλά αν προσέξετε, ο φούρνος μου είναι πολύ καλά προθερμασμένος στους 200 βαθμούς, δηλαδή είχε και κανένα 10 λεπτό που τον ξεκίνησα για να φτάσει έτσι στη σωστή θερμοκρασία. Και πάμε να ψήσουμε τα cookies μας 8 με 10 λεπτά, όχι περισσότερο. Διότι αν τα αφήσετε να ψηθούν περισσότερο, δεν θα είναι έτσι ωραία μαλακά, θα είναι κάτι άλλο. Οπότε είναι πολύ σημαντική η ώρα. Επίσης να τα παρακολουθάτε, γιατί ο φούρνος του καθενός είναι διαφορετικός. Μπορεί να θέλει έτσι ένα λεπτό πάνω, ένα λεπτό κάτω, εξαρτάται από το φούρνο σας πόσο έτσι δυνατός είναι, γιατί αλήθεια 200 βαθμοί στο φούρνο αυτό που έχω στο σπίτι μου είναι διαφορετική από το φούρνο που έχουμε, ας πούμε, μια φίλη μου στον Πρωταράν. Οπότε καμιά φορά πρέπει να ξέρει ο καθένας το φούρνο του, έτσι να έχετε λίγο έτσι την έννοια, γιατί ένα λεπτό πάνω, λεπτό κάτω πρέπει να ξέρετε για να πράξετε ανάλογα. Οπότε είπαμε, μην μπείτε στον πειρασμό να ψήσετε περισσότερο, 8 με 10 λεπτά. Και
και δέστε πως έχουν ψηθεί όπως πρέπει. Έτσι πρέπει να είναι τα cookies. Οπότε ένα-δύο λεπτά να τα αφήσουμε να κρυώσουν και μετά θα τα μεταφέρω εδώ. Τώρα που έχουν κρυώσει λίγο, να τα μεταφέρουμε σε μια ωραία μπιατέλα, γιορτινή μάλιστα. Πιστέψτε με, είναι το τέλειο γλυκό για να έχετε στο σπίτι αυτές τις γιορτινές μέρες. Και είδατε πόσο γρήγορα φτιάχνετε. Αν θέλετε, ακόμα μπορεί να φτιάξετε τη ζύμη να την έχετε μέσα στο ψυγείο σας έτοιμη. Οπότε, αν έχετε καλεσμένους, απλά προθερμαίνετε το φούρνο σας καλά στους 200 βαθμούς και φτιάξτε έτσι ωραία ζεστά cookies με σοκολάτα. Είναι ό,τι πρέπει αυτές τις μέρες.